Μείνε με στα όνειρά μου, γίνε φόβος και χαρά μου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Στο λαιμό μου κοκκινή σου, να ονειρευτώ μαζί σου. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Καλημέρα σας. Μια δύσκολη μέρα σήμερα. Πολλές αλλαγές όπως θα παρατηρήσετε. Παρατέταρτο βλέπω το ρολόι μου. Και όχι μόνο εγώ, και όλοι μας. Λείπει και κάποιος. Αλλά εντάξει. Λείπει δεν είναι εδώ. Θα είναι πάντα στη σκέψη μας. Εγώ νιώθω ότι είναι πάντα. Ο Μπρούνο ήταν και παρέα σας. Γιατί όταν τον είχα πρωτοφέρει δεν είχα σκεφτεί ότι θα μπει έτσι σε όλα τα σπίτια. Και θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι και το έχω δει πραγματικά από όλα αυτά τα μηνύματα που έχετε μοιραστεί μαζί μου από χθες και τα τηλέφωνα που παίρνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δύναμη που μου δίνετε. Θα τα καταφέρουμε, θα με συγχωρέσετε σήμερα, δεν θα είμαι πολύ γελαστή, αλλά εδώ θα είμαστε όλοι παρέα. Εμείς εδώ θα είμαστε να κάνουμε, θα κάνουμε λίγο το πρόγραμμά μας, γιατί λίγο χαρούμενοι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στα θέματά μας. Πάμε, αφού καθίσουμε βεβαίως. Βέβαια. λοιπόν, Παυλή, για πες. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε με ένα βίντεο για να δούμε λίγο τι έγινε μέσα στην εβδομάδα. Μάλιστα. Και νομίζω ότι η αιχμή του δόρατος είναι η Φουρέιρα, η οποία δήλωσε την καταγωγή της, το αποκάλυψε μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί όταν πρωτοβγήκε η Ελένη Φουρέιρα, όταν ήταν μαζί με τις Μυστίκ στο συγκρότημα αυτό, υπήρχε ένα θέμα. Είναι από το Μεξικό, δεν είναι από το Μεξικό, είναι από την Αλβανία, δεν είναι από την Αλβανία. Γενικότερα ήταν κάτι το οποίο δεν απαντούσε ευθέως από πού είναι η καταγωγή της. Τώρα λοιπόν έδωσε μια συνέντευξη βεβαίως. Εντάξει, το ψήλο ξέραμε εμείς πάνω κάτω κάποιοι. Κοίτα να σου πω κάτι, η ίδια ποτέ δεν. Βγήκε ευθέως να το πει. Και μας εξηγεί για ποιο λόγο. Και αυτό είναι φοβερό γενικότερα να κρύβεις την καταγωγή σου, γιατί φοβάσαι το σχόλιο.